Καλημέρα. Πότε ξεκινήσατε τη δουλειά εδώ πέρα? Τουλάχιστον ένα μήνα έχει αρχίσει. Εμείς βέβαια σήμερα αυτές οι λίγες είναι που θα μαζέψουμε. Είναι δύσκολη δουλειά. Γενικά η δουλειά του αγρότη είναι δύσκολη. Εγώ πληρώνω 32 χρόνια ασφάλεια και ακόμα δεν έχω πάρει σύνταξη. Και αν θα πάρω 4 εκατοστάρικα. Πάρα πολλά λεφτά. Τι να σας πω. Αυτό να το πείτε, σας παρακαλώ. Βεβαίνεστε όμως συνέχεια. Ο αγρότης δεν έχει Κυριακή και αργία και ξέρω εγώ. Είναι όλες τις ώρες στα χωράφια. Τώρα τι κάνετε εδώ? Στρώνετε τα πανιά, τι μαζεύετε? Στρώνουμε τα πανιά. Έρχονται οι άντρες με τα εργαλεία εκεί και συνεχίζουμε. Ύστερα πώς τα μαζεύετε? Δεν είναι βαριά, δύσκολα? Δύσκολα και βαριά είναι, αλλά τι να κάνουμε, που πρέπει. Πόσο θα ευχαριστώ. Δουλέψετε? Α, δεν αντέχουμε για πολύ, μόνο τις δικές μας. Άλλες 2-3 μέρες ακόμη. Το λάδι τι τιμή έχει? Στο λιτρίβι 2 ευρώ. Άμα το δώσουμε έξω, μπορούμε να το δώσουμε 3-3,5. Αλλά δεν περισσεύει βασικά. Φέτος δεν έχει λαδιά, είναι μόνο για δικό μας. Ελαιομάζωμα κάνουμε αυτή την εποχή, αλλά είναι δύσκολη δουλειά πολύ για να βγει το λάδι. Πληρώνεται ακριβά. Δηλαδή? Ερχόμαστε ίσα-ίσα, δεν μας μένει τίποτα. Ξεκινάμε το πρωί. Ξεκινάμε το πρωί και τελειώνουμε το βράδυ. Κάθε μέρα αυτό το πράγμα. Και το μεροκάματο μας είναι μηδέν. Γιατί, πού οφείλεται αυτό? Γιατί δεν έχει πολύ καρπό φέτος και δεν βγάζουμε παραγωγή. Δηλαδή πόσες ελιές πάνε σε ένα λίτρο λάδι? Πόσο? Πόσες ελιές πάνε σε ένα λίτρο λάδι? Αυτές που είναι αργές βγαίνουν καλά. Έρχονται από 5 μέχρι 7. Εάν είναι πολλές, έρχονται και 10 και 12 εδώ. Και τι λάδι βγάζετε? Μανάκι, λαϊδοειλά και τα νανάκια. Τώρα μαζεύουμε τα νανάκια. Εξαιρετική ποιότητα στο μανάκι. Το καλύτερο λάδι. Και πόσο έχει τιμή φέτος, τι έχει γίνει τελικά με το λάδι? 2,5 ευρώ το ανώτερο και κάτω. Και δεν συμφέρει. Γιατί βγάζουμε λίγο λάδι και με τα εργατικά είναι ίσες. Δουλεύετε κι εσείς από ό,τι βλέπουμε? Πώς δεν δουλεύουμε? Εγώ είμαι συνταξιούχος και δουλεύω για όλους τους άλλους. Τώρα όμως σας δίνει κάτι για το στρέμμα, έτσι? Με τα στρέμματα, κάτι μας δώσανε, ό,τι μας δίνουν όλα είναι καλά. Είναι δεκτά από εμάς. Πόσο σας δίνει? 30 ευρώ το στρέμμα, λέει. Νομίζω, αφού το ξέρεις εσύ, εγώ δεν έχω ακούσει ακόμα. Όλα ό,τι μας δώσουν είναι δεκτά. Λόγω του κορονοϊού αυτό? Μάλλον. Θεωρείτε ότι μπορούσα να σας δώσει και παραπάνω, επειδή το λάδι είχα πει τιμή? Δεν θα μπορεί να δώσει παραπάνω. Άμα μπορεί, θα έδινε. Αλλά ό,τι μας δώσει είναι όλα δεκτά και τον ευχαριστούμε πολύ. Τα μεροκάματα για τις εργάτες γης είναι ακριβά? Από 30 μέχρι 40 παίρνουν στις ελιές. Δύσκολο πάντως. Δύσκολο, πολύ. Πολύ δύσκολο. Όλη η οικογένεια εδώ βλέπω μαζεύουν πανιά. Όλοι εδώ, άμα δεν πάμε όλη η οικογένεια, τελειώσαμε.